υπάρχει κανείς που τα πιστεύει, δηλαδή ούτε ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης δεν τα πιστεύει. Δηλαδή το πρόβλημα της ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι, θα αυξηθεί η ανάπτυξη στην Ελλάδα αν ανοίξουν τα μαγαζιά. Αν ήταν αυξηθεί, ευχαρίστω να τα ανοίγαμε. Μα ποιο κοροϊδεύει. Υπάρχει όσο για τα τουριστικά που λέει, ψάχνω αυτά, ορισμένα από αυτά που είπατε, ότι για τον ανταγωνισμό το τουριστικό με τα 17% μέσα τουρίστες. Υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένες, ειδικά στην Κρήτη, μια που αναφέρομαστε στην Κρήτη, υπάρχουν θεσμοθετημένες τουριστικές περιοχές που τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Δεν είναι κλειστά στις τουριστικές περιοχές τα μαγαζιά, τις Κυριακές. Εμείς όλα αυτά τα έχουμε πει, οι Έλληνες δεν μπορεί ούτε φοβόμαστε ούτε κλεγόμαστε έτσι. Αλλά προτείνουμε λύσεις για να δούμε πώς θα διασωθεί το εμπόριο. Είχαμε πει στην αρχή, που υποχωρήσαμε να προλυθούμε καταστήματα 6 Κυριακές το χρόνο. Εντάξει, μετά για τον τουρισμό είχαμε πει να νομιμοποιήσει τη λειτουργία των καταστημάτων στους τουριστές με παραθετικές περιοχές. Όπως υπήρχε στην Αθήνα, στο τρίγωνο της πρωτεύουσας και σε όλους τους σημερινούς και θερινούς εποχιακούς προορισμούς. Δεν έχουμε, δεν διαφορούμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλα τα υπόλοιπα που λέει, όπως είπατε πίσω για την κατάρριση του οκταώρου των περιοριών και του πενθήμερου, όλα αυτά είναι για να αποφεληθούν οι μεγάλοι τελικά. Όπως είπατε ότι θα γίνει μια προσφυγή, το πρώτο πολυκατάστημα που θα κάνει προσφυγή, μεγάλο κατάστημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για θέμα των ανταγωνισμών, θα πάρει άδεια και θα ανοίξουν όλοι και τις Κυριακές. Προς όφελος λοιπόν των μεγάλων, έτσι. Που έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να λειτουργεί στο καταστήματά τους και τις Κυριακές. Γιατί το 90% των υπαλλήλων τους τους έχουν με τετράωρα. Προτάσει ωστόσο την προστασία των μικρών, το συμφέρον των μικρών ο Υπουργός, κύριε Πολυδάκη. Ναι, δηλαδή ο Υπουργός ξέρει το συμφέρον μας και δεν το ξέρουμε εμείς, η ΑΣΕΑ, η ΑΣΕΒΕ και οι ιδιωτικοί πάλι. Μόνο αυτό θέλει το καλό μας και εμείς όλοι που επιμένουμε θέλουμε το κακό μας. Τι άλλο να πω. Το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ή αυτοαπασχολούμενοι ή έχουν ένα άτομο προσωπικό. Αν λοιπόν ανοίξουν και τις Κυριακές, δεν θα χρειαστεί να πάρουν παραπάνω προσωπικό, δεν θα έχουν παραπάνω γενικά έξοδα, φως, νερό, τηλέφωνο, όλα αυτά. Πώς θα τα βγάλουν αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν ώρες καταστημάτων για να ψωνίσει ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν λεφτά. Ότι και στην έρευνα που επικαλείται ο κύριος Χατζηδάκης ότι πάνω από το 50% των καταναλωτών θέλουν ανοιχτά τα μαγαζιά, τους ρώτησαν αν θέλετε ανοιχτά τα μαγαζιά. Και εμένα με ρώτησαν στον δρόμο, θέλετε ανοιχτά τα μαγαζιά, δεν μπορούν να έλεγαν ναι. Το θέμα είναι, τον ρώτησαν αν έχει λεφτά για να πάει να ψωνίσει τη Κυριακή. Ή το θέλουν για τα μαγαζιά ανοιχτά ο καταναλωτής για να περνάει να κάνει τη βόλτα του. Για να περνάει την ώρα του για την Κυριακή. Εκεί είναι το θέμα. Πάντως, ΣΕΤΕ, ΣΕΛΠΕ και Δήμαρχος της Αθένας είναι υπέρ. Ήταν η πρώτη αναφορά και η πρώτη απάντηση που έδωσε ο Υπουργός. Η ιεράρχηση είναι τέτοια, διότι είναι ένας από τους πρώτους μύθους που προσπαθεί ο κύριος Χατζηδάκης να σπάσει αυτή την ώρα. Ναι, το σύνολο του λιανικού εμπορίου, το 80% είναι εκπροσωπεί τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τις πολυεθνικές. Γι' αυτό είναι υπέρ. Γι' αυτό γίνεται η όλη φασαρία, δεν γίνεται για τους μικρούς. Και αυτό είναι υπέρ. Και ο Δήμαρχος της Αθήνας, εντάξει, είπε το ιστορικό και το εμπορικό τρίγωνο της πρωτεύουσας είναι ανοιχτό τις Κυριακές. Μάλιστα. Δεν είναι κλειστό. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι το πράγμα εκεί πήγε, εκεί το περάσαμε, πέρασε, θα περάσει, ότι αυτό πλέον σε πολύ πολύ λίγες ημέρες θα είναι το δεδομένο, θα είναι ο νόμος, κύριε Πολυδάκη. Ακριβώς. Από εδώ και κάτω τι γίνεται και πώς εσείς από τη δική σας την πλευρά, δεν θα πω τη λέξη θα αντιδράσετε, αλλά θα προσπαθήσετε να περισσώσετε χαμένο ή το χαμένο μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Κοιτάξτε, εμείς μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο δεν πιστεύουμε ότι έχει χαθεί η μάχη, έτσι. Αποφάσισα σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ να κουβεντιάσουμε μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με όλους τους βουλευτές, κατατόπισε εμπορικές σύλλογοι και ομοσπονδίες με τους τοπικούς βουλευτές, μήπως και τους ψήσουμε, μπορέσουμε να τους μεταπίσουμε, έστω και την τελευταία στιγμή να μην το ψηφίσουν. Από εκεί και ύστερα, αν περάσει, θα δούμε τώρα πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τους δημάρχους των μεγάλων πόλεων που αναφέρεται, τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες, να δούμε μην τυχόν έχουμε μια λύση από εκεί. Αν και πάλι δεν το βρούμε, τότε έχουμε αποφασίσει την Κυριακή από μέρα ψυχής να την κάνουμε μέρα απεργίας. Μάλιστα. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Πολυδάκη, πολύ έντεχνα και πολύ σωστά φεύγει η μπάλα από το Υπουργείο. Είναι σαν να λέμε νύπτω τα σχήρας μου, έχω τελειώσει εκεί, δεν αναλαμβάνω πλέον εγώ την ευθύνη. Πάρε Δήμαρχε ή κύριε Αντιπεριφερειάρχη, όποιος είσαι εσύ την μπάλα και αποφάσισε να δεις πώς θα βρεθείς αντιμέτωπος με την κοινωνία που έχεις εσύ στη δική σου την περιοχή. Είναι πολύ εύστοχο. Αλλά και εσείς δώσατε την απάντηση. Θα δούμε πώς την αργία θα την κάνουμε απεργία. Ακριβώς. Και προχθές που είχε έρθει εδώ στο ρέτο ο κ. Βενιζέλος, του έφτασε το ερώτημα για τις Κυριακές.
και του είπα ότι την προηγούμενη μέρα είχε καταθέσει η κυβέρνηση του νομοσχέδιο και του είπα στη συνάντηση που είχε σε, με το Πασόκ, γιατί ήταν και σαν πρόεδρο του Πασόκ εδώ πέρα πριν ένα μήνα, είσαστε κατηγορηματικά μείωτο στο άνοιγμα των Κυριακών. Τώρα του λέω θα το ψηφίσετε ή έχετε αλλάξει τάση. Η απάντηση ήταν ότι επειδή στις κυβέρνησεις πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς για το καλό της πατρίας, θα το ψηφίσουμε. Και πέταξε και αυτό στον παλάι του δημάρχου της περιφερειάς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κανείς περιφερειάς δεν θα βάλει το χέρι του στη φωτιά να ορίσει ποιος μέρα θα είναι ανοιχτά. Αν θα είναι ανοιχτά ή όχι. Θα τα αφήσουν. Άμα περάσουν δύο μήνες και δεν έχει αποφασίσει ο περιφερειάς ή ο αντιπεριφερειάς, θα ισχύει ο νόμος κανονικά και θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.